παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ξανά το Συμβούλιο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Μοναδικό θέμα συζήτησης είναι η κατάσταση του Αφγανιστάν, καθώς περιγράφεται πλέον με μελανά χρώματα επιχείρηση εκένωσης των Αμερικανών και των Αφγανών συμμάχων τους. Η κατάσταση μέσα και έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ μπορεί να αποτυπωθεί με δύο λέξεις: απόλυτο χάος. Παρά το γεγονός ότι διεξάγεται μια στρατιωτική επιχείρηση, βασικό στοιχείο της οποίας έπρεπε να είναι η πειθαρχία, εντούτοις τα προβλήματα είναι πολλά. Αποτέλεσμα αυτού του χάους ήταν να σταματήσουν για αρκετές ώρες οι πτήσεις προς τη σωτηρία και την ελευθερία. Mm-hmm. Οι Ταλιμπάν ελέγχουν τα βασικά σημεία εισόδου προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα πολλοί Αμερικανοί πολίτες να μην μπορούν να φτάσουν σε αυτό. Όσο μάλλον οι Αφγανοί συνεργάτες τους, οι οποίοι αν το επιχειρήσουν συλλαμβάνονται. Οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Γάλλων και των Βρετανών και εκτέλεσαν επιχείρηση διάσωσης 169 πολιτών από ξενοδοχείο της Καμπούλ. Αλλά στο μεταξύ υπολογίζεται πως βρίσκονται ακόμα στη χώρα πέραν των 10.000 Αμερικανών και περίπου 20.000 Αφγανοί που συνεργάστηκαν με τον Αμερικανικό στρατό. Είναι ήδη βέβαιο ότι το χρονοδιάγραμμα της 30ης Αυγούστου για την εκένωση όλων θα παραταθεί. Η Αμερικανική Πρεσβεία αναγκάστηκε να εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ. Κάλεσε τους Αμερικανούς να, λόγω απειλών ασφαλείας, να μην πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Οπότε ο άλλος τρόπος που απομένει είναι να σχηματιστεί αερογέφυρα και με ελικόπτερα να μεταφερθούν όσοι δικαιούνται στο αεροδρόμιο. Αυτή η εξέλιξη όμως θα μπορούσε να αναγκάσει το Πεντάγωνο να αλλάξει την επιχείρηση και από εκένωση να τη χαρακτηρίσει και διάσωσης, που πιθανότατα θα εμπλέξει το Αμερικανικό στρατό και σε συγκρούση με τους Ταλιμπάν. Θα φανεί τι θα κάνουν οι Αμερικανοί τις επόμενες μέρες. Ο πρόεδρος Μπάιντεν συνεχίζει να είναι σε άρνηση. Χθες το Λευκό Οίκο, όπως είπαμε, αλλάζουν στα σχέδιά του. Και πριν από λίγο λάβαμε ηλεκτρονικό μήνυμα από το Λευκό Οίκο, που αναφέρει ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και δεν θα πάει στην οικία του στην πολιτεία του Ντέλαγουέρ, όπως είχε ανακοινωθεί. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Στο μεταξύ, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αναχώρησε για περιοδία στην Ασία, ενώ έπρεπε να αναβάλει το ταξίδι. Στην κυβέρνηση γενικά παρουσιάζει και αυτή μια χαόδη εικόνα, και όλο και περισσότεροι εκτιμούν ότι ο Λευκός Οίκος δεν είχε καν σχέδιο για να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα της αποχώρησης του Αμερικανικού στρατού. Οι πάντες σχεδόν πιστεύουν ότι ο Αφγανικός στρατός, πίστευαν ότι ο Αφγανικός στρατός θα τα έβγαζε πέρα απέναντι στους Ταλιμπάν, αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Η ομιλία του κυρίου Μπάιντεν προς τον Αμερικανικό λαό δεν καθησύχασε κανένα. Αντίθετα, οι πολίτες ήταν ένα προβληματικό πρόεδρο. Προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις, ειδικά η δήλωσή του, ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ποια θα είναι η τελική έκφραση της επιχείρησης εκένωσης. Και μιλάμε, όπως ξέρεις, για τον ηγέτη της υπερδύναμης. Mm-hmm. Υποσχέθηκε ότι όλοι όσοι συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς θα σωθούν, αλλά γνωρίζει πως για να συμβεί αυτό χρειάζεται γιγαντιαία στρατιωτική επιχείρηση. Πάντως, να κλείσω λέγοντας, δυστυχώς, 20 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, ο εφιάλτης της τρομοκρατίας επιστρέφει για την Αμερική και γενικά για τη Δύση.